Can you all hear me, special guests? I mean, you will be hearing me in English, and our colleague here, after I finish, she will help us translating in Russian. So, thank you very much for coming here today at the MOMOS, Museum of Modern Art, Kostakis Collection, on the occasion of this wonderful exhibition that we will all have the chance to see afterwards, about Lyubov Popova, or Lyubochka, as we like to call her. We are very happy and we are honored because we have lots of scholars and fine guests from abroad. So I'm going to present the people on our panel. First, it's Mr. Andreas Takis, who is the president of our board of administration here at the Museum of Modern Art. Mrs. Kristina Krasniaskaya, who is the head of the board of trustees of the Museum of MOMOS, Museum of Modern Art. Mrs. Maria Tsantsanoglu, who is the director of the museum and co-curator of the exhibition, and Mr. Andrei Sarabianov, art historian and co-curator of the exhibition. For the press people, you have some material with you, a CD with press releases in English and in Russian and lots of photographs. Please contact us or our colleague Anna Svergun for anything you need. Καλημέρα. Ξεκίνησα με τους καλεσμένους μας. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στη Μονίδα Ζαριστών, στο MOMOS, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στη Λογή Κωστάκη. Με αφορμή αυτά τα αυριανά εγγένεια, ουσιαστικά αλλά την πρώτη παρουσίαση αυτής της μεγάλης θεματικής έκθεσης για την Λιουμπόφ Ποπόβα, χρησιμοποιήσα αυτή τη λέξη τη Λιούμποτσκα, που ίσως ήδη την έχετε διαβάσει στα δελτία τύπου που έχουν διαμεληθεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Στο πάνελ σήμερα ο κύριος Ανδρέας Τάκης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MOMOS, η κυρία Κριστίνα Κρασνιάσκαγια, η οποία είναι η πρόεδρος, η επικεφαλής του Συμβουλίου Υποστηρικτών του Μουσείου, του MOMOS Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, Συλλογή Κωστάκη, η κυρία Μαρία Τσαντσάνοκλου, διευθύντρια εδώ του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης και συνεπιμελήτρια της έκθεσης, και ο κύριος Ανδρέης Σαραβιάνοφ, ιστορικός τέχνης και συνεπιμελητής της έκθεσης. Επίσης, όπως είπα, ανέφερα και στους συναδέλφους από το εξωτερικό, αν χρειαστείτε οι συνάδελφοι, οι Έλληνες, οποιοδήποτε υλικό κατά τη διάρκεια της έκθεσης, είμαστε στη διάθεσή σας. Υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, is there anyone who wishes to all these things to be translated in Russian right now? No. Okay, so we can start. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Δαραγία δάμοι και σπαντά, δαραγία δροσιά. Εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο του MOMOS, το οποίο εκπροσωπώ σήμερα εδώ πέρα και το οποίο την άποψη να παφέρω, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ευτυχισμένοι, μπορούμε να πω. Мы в нашем совете директоров на Музее современного искусства, который я сегодня здесь представляю, от имени которого выступаю, хотелось бы сказать, что мы очень довольны тем, что сегодня происходит в стенах нашего Морни Лазаристон, нашего музея. Γιατί... Почему? Αυτές τις ημέρες, οι οποίες λίγο πολύ συμπίπτουν με την συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του νέου αυτού μεγάλου πολιτιστικού οργανισμού του MOMOS με τα τέσσερα μουσεία και το ένα κέντρο πειραματικών τεχνών. Почему мы особо рады сегодня? Потому что в эти дни исполняется один год со дня работы нашей организации, организация MOMOS, которая объединяет четыре музея, находящихся в городе Салоники. Πάμε λοιπόν στα γενέθλιά μας. Η διακοπή της ζωής δεν μου αρέσει, αλλά είναι ένα χέρι, με συγχωρείτε πολύ γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στα γενέθλιά μας. Έχουμε να σας παρουσιάσουμε, και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι, δύο μεγάλα event τέχνης, μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, την Γενάρη Τέχνης Θεσσαλονίκης, που ξεκινά σε μερικές μέρες, και πάνω απ' όλα, ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα σήμερα, η
έκθεση αυτή, εξαιρετική αυτή έκθεση για την Λιούγκοβα Ποπόβα, φόρμα, χρώμα, χώρος. И мы очень рады, что наш первый юбилей, первый год начала работы нашей организации совпадает с двумя такими значительными мероприятиями. Первое мероприятие – это организация международной выставки. И, конечно же, второе мероприятие, не менее значимое, а даже более, скажем так, значимое – это наше сегодняшнее собрание, выставка, посвященная Любови Поповой, которая называется «Форма, цвет, пространство». Είμαστε ένας οργανισμός σύγχρονης τέχνης, αλλά το ξέρετε πολύ καλά όλες και όλοι σας, ότι ο πυρήνας, το, αν θέλετε, αυτό το βασικότερο υλικό που έχουμε στα χέρια μας σαν φορέας, είναι η συλλογή Κωστάκη, μια εξαιρετικά σημαντική συλλογή μοντερνισμού. Мы представляем организацию, которая занимается современным искусством. И хотелось бы подчеркнуть то, что ядро современного искусства, скажем так, откуда мы черпаем свою силу и свое вдохновение, это наша коллекция Костаки. Δεν είμαστε όμως απλώς οι θεματοφύλακες αυτού του εκπληκτική σημασία ιστορικού υλικού, γιατί το μουσείο μας έχει και άποψη και για μας ο μοντερνισμός είναι μια δύναμη, η καθοδηγητική επιρροή της μας αφορά σήμερα. Και αυτό θέλουμε να αναπτύξουμε με αυτή την έκθεση. Мы не только являемся хранителями исторического очага, хранителями коллекции. Нет, модернизм для нас – это сила, движущая сила, благодаря которой искусство будет продвигаться все дальше и дальше. Γιατί για μας η δημιουργική δύναμη του ημιτελούς, αν θέλετε, εγχειρήματος του μοντερνισμού είναι κάτι το οποίο εμπνέει και την ιδέα αυτής της έκθεσης και κυρίως την υλοποίησή της, για την οποία είμαστε περήφανοι ότι αποτελεί και ένα υπόδειγμα μουσιολογικού πειραματισμού και επινοητικότητας. И хотелось бы также отметить что то, что для нас модернизм – это так называемая творческая сила, которая нас вдохновляет на организацию выставок. И наша сегодняшняя выставка – это парадигма, это образец, каким образом можно не только задумать организацию той или иной выставки, но и осуществить ее на самом высоком уровне. И Сергей Костаки, как вы знаете, имеет την εκπληκτική τύχη να διαθέτει ένα πολύ μεγάλο σύνολο, το σημαντικότερο στο σύνολο της Ρωσίας, έργων της Λιούγκοβα Ποπόβα. Музей с коллекцией Костаки обладает наибольшим количеством работ, хранящихся за пределами России. Эти работы принадлежат Любови Поповой. Το τρομερά ποικίλο και διάσπαρτο μέσα στην εξαιρετικά σύντομη δυστυχώς δημιουργική της ζωή, από το 10 έως το 15, παρουσιάζεται εδώ πέρα σήμερα, αλλά με έναν τρόπο, και αυτό σας καλώ παρακαλώ να κάνετε, να τον αντιληφθούμε αυτόν τον τρόπο ως και ένα σύνολο, γιατί αυτό είναι και το, αν θέλετε, το μουσιολογικό στίχημα, από τις κατασκευές έως τα ίδια τα έργα. И мы хотели бы сказать о том, что Любовь Попова, к сожалению, за свою короткую жизнь создала небольшое количество работ. Ее творческий процесс – это 1910-1915 год. Но как разнообразны ее работы, как ее работы мы можем понять, мы должны найти способ, с помощью которого мы сможем понять ее работы и рассматривать в качестве единого целого. Это начиная и с ее конструкции, и более поздней работы. Γι' αυτό και σας καλώ να απολαύσουμε αυτό το διάστημα που θα είναι προσβάσιμη έκθεση, το εκπληκτικό αυτό υλικό και ως ατομικά έργα και ως σύνολο και να εκφράσω τις βαθύτερες ευχαριστίες μου σε μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι ήταν καθοριστικοί για αυτό το αποτέλεσμα που θα δείξω. И давайте сегодня, благодаря работам Любови Поповой, получим удовольствие, насладимся ее работами, как в отдельности, так и в целом, и поблагодарим всех тех, кто причастен к организации и осуществлению этой важной выставки. Εκ μέρους, λοιπόν, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΟΝΟΣ, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις εξαιρετικές βαθύτες ευχαριστίες μας στην επιμελητική ομάδα, αρχιδιωμένης από τον αγαπητό μας
συνεργαζόμενο τον κύριο Ανδρέη Σαραντιάνοφ, την κυρία Μαρία Τσαντσάνοφ, και την φίλη του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης και την επιμελητρία της Αγγελική Χαριστού του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα δύο team, τους σχεδιαστές, τους μουσεολογικούς, το ρώσικο team και το ελληνικό team προκατασκευών, να εκφράσω την βαθύτατη γνωμοσύνη μου στους ανθρώπους, τους πολλούς και πολύ σημαντικούς που έχουμε εδώ πέρα σήμερα και παρήκαν και την επιστημονική συμβουλή και στήριξη, την ακαδημαϊκή συμβουλή και στήριξη. Μα να ευχαριστήσω τον εξαιρετικά και νεόδωρο χορηγό μας, τον κύριο Ανδρέη Τσαγκλιακό, αλλά πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω πραγματικά από καλά στην καρδιά μου την εξαιρετική φίλη, κυρία Κριστίνα Κρασνάσκαγια, την πρόεδρο του Συλλόγου των Υποστηριχτών του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης του ΜΟΜΟΣ, την πρόεδρο του Heritage Foundation, που η τρομερή της εξαιρετική της γενεοδορία, η αγάπη για το μουσείο και η διαρκής φροντίδα σε καθημερινό επίπεδο και στήριξη στα πάντα όσα έχουμε προτείνει, έχει κάνει αυτήν την έκθεση, αυτό το επιφέρει δυνατό. Σε αυτήν παρακαλώ τώρα να μας πλέψω το διατρόμο και να την παρακαλέσω να μας πει για αυτήν τη σειρά της. И разрешите среди тех всех, кто приложил максимум усилий для того, чтобы эта выставка состоялась от имени Совета директоров организации МОМУС, поблагодарить группу, которая приложила столько усилий. Во-первых, это господин Андрей Сарабьянов. Вам большое спасибо. Это представитель Музея современного искусства госпожа Мария Цандановлу, которая являлась и, скажем так, вдохновителем на территории греческой стороны проведения выставки. Это две команды, как с российской стороны, так и с греческой стороны, которые приложили максимум усилий к организации выставки в городе Салоники. Также поблагодарить нашего щедрого спонсора, господина Андрея Челакова. Также от нас большое ему спасибо за его вклад. И в конце хотелось бы поблагодарить нашего друга, это госпожа Кристина Краснянская, за ее любовь, за ее заботу, которую она проявляет к работе, к выставке, к нашему музею, за ее огромный вклад к тому, чтобы эта выставка состоялась и приобрела такие формы, которые она имеет на сегодняшний день. И я ей даю слово. Добрый день всем. Так получилось, что сегодня не только исполняется один год с реорганизацией музея, и сегодня МОМУС, такой организации, как МОМУС, объединяющий 4 музея, исполняется год, но и год исполняется с момента рестарта этого музея, который мы задумали несколько лет назад, готовили, и в прошлом году, в июне месяце, музей, ну скажем так, не знаю, как украли слово, подобрает, перезапустился, не хочется говорить, но обрел, наверное, новый путь, новую программу, новую стратегию утвержденную наблюдательным советом, советом директоров, прежде всего, конечно, Марии, которая предполагает такую, наверное, амбициозную задачу, как сделать коллекцию более популяризированной и более известной для широкой аудитории, делать выставки, которые вы привлекали сюда, в Грецию, в Салоники, посетителей. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα δεν είναι μόνο ένας, δεν πέρασε μόνο ένας χρόνος από την οργάνωση, από την έναρξη λειτουργίας της οργάνωσης ΜΟΜΟΣ, η οποία ενώνει 4 μουσεία, αλλά συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη της αναγέννησης του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πριν ένα χρόνο, τον Ιούνιο, το Μουσείο βρήκε καινούριους δρόμους, βρήκε καινούρια στρατηγική, απέκτησε καινούριο πρόγραμμα ανάπτυξης. Προσπαθούμε με αυτό το καινούριο πρόγραμμα να κάνουμε το μουσείο μας
πιο γνωστό σε ευρύ κοινό, να οργανώσουμε όσο πιο περισσότερες εκθέσεις γίνεται και θα ήθελα να τονίσω σε όλο αυτό και τον ρόλο που παίζει η κυρία Μαρία Τσαντάνου. Безусловно, это не секрет, что музей и коллекция очень хорошо известна среди международного музейного сообщества. Είναι γνωστό και ότι η συλλογή του μουσείου είναι πολύ γνωστή σε κοινό επαγγελματικό, σε κοινό των καλών τεχνών. Όμως, тем не менее, наша задача создавать здесь такие проекты и такие выставки, которые бы действительно открыли как греческой аудитории, так и международной любителям искусства, непрофессионалам, а людям, которые увлекаются искусством, с удовольствием посещают музейные выставки, этот музей как некую сокровищницу. Потому что на сегодняшний день музей действительно обладает уникальной коллекцией. Коллекция, которая, если мы говорим сейчас вне территории России, конечно же, наверное, наиболее целостная. Я уже не говорю о том, что она настоящая, что это редкость на сегодняшний день, если мы говорим об авангарде. И, конечно же, наша задача была сделать такую выставочную программу, которая бы интересовала и привлекала коллекционеров, любителей искусства, просто туристов со всего мира, чтобы музей занял достойное место на международной музейной карте. Ο σκοπός μας της αναγέννησης, ο σκοπός της αναγέννησης του μουσείου είναι να προσελκύσουμε όσο περισσότερο κοινό γίνεται. Δηλαδή και τους Έλληνες και τους διεθνείς, όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και μη επαγγελματίες. Γιατί το μουσείο μας είναι ένας θησαυρός. Η συλλογή είναι μοναδική. Είναι η μοναδική συλλογή η οποία βρίσκεται εκτός της Ρωσίας, με τα γνήσια έργα, με τα ολοκληρωμένα έργα. Είναι έργα της Ρωσικής Πρωτοπορίας, είναι η μεγαλύτερη συλλογή εκτός της Ρωσικής Ομοσπονδίας και γι' αυτό, χάρη στις δραστηριότητές μας, προσπαθούμε να προσελκύσουμε όσο περισσότερο ευρύ κοινό γίνεται. Και οι επαγγελματίες, όμως και οι τουρίστες από όλο τον κόσμο να έρχονται εδώ, να έρχονται στο μουσείο και να γνωρίζουν τα εκπληκτικά έργα της Ρωσικής Πρωτοπορίας. Примечательно, что в прошлом году, в сентябре месяце, когда была выставка «Рестарт», которая, в принципе, являла собой некий прообраз постоянной экспозиции, наиболее, наверное, ярких и значимых работ из коллекции, которые мы предполагаем будут постоянно присутствовать, в сентябре стояли очереди в музей для того, чтобы увидеть выставку. Это было очень приятно, и, пожалуй, это было, наверное, впервые за историю музея. Μάλλον για πρώτη φορά σε όλη την ιστορία του μουσείου μας, πέρσι το Σεπτέμβριο, όταν ξεκινήσαμε την έκθεσή μας με το όνομα Restart και έχουμε εκθέσει τα πιο σημαντικά έργα, βλέπαμε ότι υπήρχαν ουρές. Τόσο πολλοί κόσμος ήθελε να έρθει και να γνωρίσει τα σημαντικά έργα της Ρωσικής Πρωτοπορίας. Ήταν πολύ ευχάριστο για μας, το υπογραμμίζω, και ελπίζουμε ότι αυτά τα έργα θα εκτίθενται και σε μόνιμη βάση. Сегодня мы продолжаем выставочную деятельность, новую выставочную деятельность музея, тоже очень значимым, очень серьезным проектом. Это персональная выставка Любови Поповой, одной из выдающихся, очень известных русских художников-авангардистов, одной из любимых художников Георгия Денисовича Костаки. Несмотря на свою совсем короткую жизнь, Любовь Попова прожила 35 лет, она создала уникальное наследие с точки зрения художественной, интеллектуальной, с точки зрения научной, потому что есть что изучать, включая архивы, которые сейчас находятся в коллекции музея. И примечательно то, что выставка персональной Любови Поповой последний раз была 30 лет тому назад. Και ένα καινούριο έργο μας, το πιο καινούριο έργο μας και το πιο σημαντικό αυτές τις ημέρες, είναι η προσωπική έκθεση της Λιουμπόφ Παπόβα.
η Λιούβατσκα, η Λιουμπόν Παμπόβα, ήταν η αγαπημένη του Γιώργιου Κωστάκη. Δυστυχώς είχε ζήσει μόνο 35 χρόνια, αλλά άφησε πολύ πλούσια, πολύ μεγάλη κληρονομιά. Δεν είναι μόνο κληρονομιά τέχνης, είναι και επιστημονική κληρονομιά. Είναι και κληρονομιά διδασκαλίας. Έχουμε πολλά αρχεία τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη συλλογή και θα ήθελα να τονίσω ότι η τελευταία έκθεση της Λιουμπόν Παπόβα είχε λάβει χώρα πριν 30 χρόνια. Я позволю себе немножко поправить Андреаса. На самом деле, Любовь Попова создала за свою короткую жизнь достаточно много работ. И в коллекции Георгия Денисовича Костаки тоже было много работ Поповой. Тем более, что тот факт, что он дружил, познаком с братом, с семьей художника. И сегодня музей владеет, в коллекции музея 230 работ, которые мы, конечно же, решили представить. Хочу дополнить также, что мы сознательно не стали привлекать для этой выставки работы из других музейных собраний. Потому что одной из задач выставочной политики, ну, по крайней мере, первого ее этапа, который стоит перед музеем, это показать коллекцию, показать ее уникальность, показать ее с разных сторон. Θα ήθελα να συμπληρώσω τον κύριο Ανδρέα Τάκη και να πω ότι είναι όντως η Λιουμπόν Παπόβα είχε δημιουργήσει πολλά έργα και ο Κωστάκης γνώριζε και τον αδερφό της Λιουμπόν Παπόβα και έκαναν παρέα μαζί και το έργο της αποτελείται από 230 πίνακες, 230 πίνακες οι οποίοι βρίσκονται στο μουσείο μας. Και θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω ότι εμείς, η ιδέα μας ήταν να μην προσελκύσουμε, να μην φέρουμε άλλα έργα από άλλα μουσεία τα έργα της Λιουμπόν Παπόβα, αλλά να κάνουμε έκθεση η οποία αποτελείται μόνο από τα έργα τα οποία βρίσκονται στο δικό μας μουσείο και με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσουμε τη σημαντικότητα του μουσείου. Единственным исключением является несколько работ из частных коллекций, которые были любезно предоставлены частными коллекционерами на этой выставке. И мои эксерсии είναι κάποια μερικά έργα από ιδιωτικές συλλογές, τις οποίες μας παραχώρησαν, ήταν μια χορηγία να τα εκθέσουμε και αυτά στο μουσείο σε αυτή την... Выставка получилась очень серьезная, большая, много архивных материалов, которые можно будет внимательно изучить, посмотреть, много фотографий. А то, что касается многозначимых, естественно, работ, очень хорошо известных. А также выставлены сегодня в музее работы из коллекции Костаки, которые не принадлежат Поповой, но тем не менее либо представляют круг ее друзей, вот, либо имеют некую корреспонденцию с современным биеннале, потому что сегодня, завтра открывается международная биеннале, и несколько современных художников ведут диалог с работами авангарда, которые вы сможете также сегодня увидеть на территории музея. Στην σημερινή μας έκθεση, σημαντική έκθεση, μεγάλη έκθεση, θα βρείτε τα έργα της Λιουμπόν Παπόβα, αρχεία, φωτογραφίες, τα πιο γνωστά έργα της από την συλλογή Κωστάκη. Αλλά επίσης πήραμε απόφαση να υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία δεν ανήκουν στο χέρι της Λιουμπόν Παπόβα, αλλά είναι έργα είτε των φίλων της, είτε έχουν κάποια σχέση με τη διεθνή Biennale που θα λάβει χώρα αύριο. Ну, как человек, который принимает участие в развитии музея, не только в фандрайзинге, но и в стратегических каких-то направлениях, решениях. Наверное, нужно сказать несколько слов о тех планах и той политике, которую избрал музей. Ως άτομο το οποίο παίζει κάποιο ρόλο στην ζωή του μουσείου, στην ανάπτυξή του, στην στρατηγική του, νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε και κάποια λόγια για τις ιδέες. Ну, на самом деле, мне всегда напоминала история с коллекцией Георгия Денисовича,
и его роли в продвижении русского авангарда, более продвижении на Западе, роль Фаги Гугенхайм и искусство эпохи модернизма, роль личности, коллекционера, который был действительно впечатлен, вдохновлен конкретным направлением, ну, для Пеги это было совсем современное искусство, здесь все-таки был какой-то временный лаг, но тем не менее, известно, что Костаки поддерживал и сегодня так называемых нонконформистов. И наша идея была действительно сделать из, дать возможность людям, которые приходят в этот музей, увидеть две стороны медали. Во-первых, уникальную личность коллекционера, который благодаря своему энтузиазму, своему прекрасному чутью, своему опыту, своему интеллекту сумел не просто собрать уникальную коллекцию, но и сделать ее действительно значимой в мировом масштабе. Ήθελα να πω λίγα λόγια για το ρόλο του, του Γεώργιου Κωστάκη, για τι ρόλο έπαιζε και στη τέχνη της Δύσης, για τον μοντερνισμό. Θα ήθελα να πω ότι εμείς εδώ στο Μουσείο θέλουμε να δείτε δύο πλευρές του Κωστάκη χάρη σε αυτή την έκθεση. Πρώτη πλευρά είναι η προσωπική του Γεωργίου Κωστάκη, πώς μάζευε, πώς έψαχνε, πώς έκανε τη συλλογή του, με ποια αγάπη, με πόση αγάπη μιλάει για τα έργα. Поэтому задача музея – иметь постоянную яркую экспозицию, которая бы рассказывала об истории авангарда, и иметь экспозицию, связанную с личностью Георгия Дионисовича, для того, чтобы любой человек, который, придя сюда и не зная ничего ни о русском авангарде, ни о таком выдающемся человеке, смог бы, выйдя после посещения музея, унести с собой наполненность, унести с собой впечатление. И ο σκοπός μας να κάνουμε και μόνιμη έκθεση με τα σημαντικότερα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, αλλά και να κάνουμε μία άλλη έκθεση, η οποία θα ήταν αφιερωμένη στην προσωπικότητα του Κωστάκη. Δηλαδή, όποιος έρχεται στο μουσείο να γνωρίσει τη συλλογή του, χάρη στην άλλη έκθεση θα μπορούσε να γνωρίσει και την προσωπικότητα του Κωστάκη, με ποιον τρόπο έκανε τη συλλογή του και πώς ένιωθε, τι αγάπη ένιωθε στα έργα. Параллельно формируется комитет по развитию, куда войдут как русские специалисты по авангарду, так и международные эксперты. И параллельно хотим дημιουργήσουμε την Επιτροπή Ανάπτυξης με τα μέλη της και από την πλευρά των Ρώσων ζωγράφων που ασχολούνται με την πρωτοπορία, αλλά και από το διεθνές. Целью является, одной из целей является создание научно-исследовательского центра русского авангарда на базе музея. Ένας από τους σκοπούς είναι η δημιουργία του επιστημονικού κέντρου της ρωσικής πρωτοπορίας με βάση το σημερινό μας μουσείο. Открытие кураторской школы. Μία σχολή. Взаимодействие с университетом местным. Οι αλληλοεπιδράσεις με τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. И в будущем это, я надеюсь, даст возможность вырастить своих местных специалистов, экспертов в такой непростой области, как русский авангард. Και αυτό ελπίζω θα μας επιτρέψει και εδώ, χάρη στη λειτουργία και της σχολής και της επιτροπής, να φυτρώσουμε, να μεγαλώσουμε και τους ντόπιους ειδικούς, οι οποίοι θα έχουν μία δυνατή γνώμη πάνω στα θέματα της ρωσικής πρωτοπορίας. В музее существует архивный материал, архив, который был передан дочери Георгия Денисовича Алики. Благодаря ей музей получил уникальные архивные материалы, которые еще не изучены. И, безусловно, мы планируем привлекать специалистов, давать им возможность работать с этими материалами и даже хотим учредить гранты как для уже опытных экспертов, так и для молодежи, для студентов, которые сейчас только делают первые шаги в этом направлении. Επίσης, χάρη στην κόρη του Γεωργίου Κωστάκη, έχουμε στα χέρια μας ένα πολύτιμο αρχείο
το οποίο δεν έχει ακόμα μελετηθεί και θέλουμε να προσελκύσουμε όσο περισσότερο σημαντικούς παράγοντες γίνεται, να μελετήσουμε το αρχείο. Επίσης, τα σχέδιά μας είναι οι υποτροφίες και στους γνωστούς ειδικούς που έχουν σχέση με την ρωσική πρωτοπορία, αλλά και στους φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να μελετήσουμε το αρχείο και να βγάλουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Отдельной частью, безусловно, нашей программы является взаимодействие с другими музейными институциями, безусловно, прежде всего с Государственной Третьяковской галереей, в которой находится вторая часть коллекции. Нам очень приятно, что представители Третьяковской галереи уже во второй раз приезжают в Салоники на открытие наше. Сейчас у нас следующим этапом музей Салоники, музей Костаки в Салониках предоставляет 9 работ Клюна на выставку Третьяковскую галерею музея живописной культуры, которая откроется буквально. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω το σημαντικό ρόλο της αλληλοεπίδρασης με διάφορα πανεπιστήμια και μουσεία. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της πινακοθήκης Τρετιακόφ από τη Μόσχα. Είναι δεύτερη φορά που εκπρόσωποι της πινακοθήκης Τρετιακόφ βρίσκονται πάλι κοντά μας. Επίσης, θέλω να πω ότι εμείς δίνουμε 9 έργα από τη συλλογή Κωστάκη για την έκθεση. Για την έκθεση στην Πινακοθήκη Τρετιακό και η έκθεση λέγεται Μουσείο Καλλιτεχνικής Τέχνης. Это очень важный такой момент, именно взаимодействие двух музеев, потому что коллекция была разделена в свое время, и, конечно же, для того, чтобы увидеть ее в полном объеме, необходимо в какой-то момент, наверное, показать ее совместно. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η συλλογή Κωστάκη αποτελείται από δύο μέρη και το δεύτερο μέρος βρίσκεται στην πινακοθήκη Τρετιακόφ. Οπότε για αυτό τον λόγο θέλουμε να φέρουμε αυτά τα 9 έργα από τη συλλογή της Θεσσαλονίκης στη Μόσχα για να μπορέσει το ευρύ κοινό να δει όσο πιο ολοκληρωμένα γίνονται τα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας. Также музей ведет активную работу по сотрудничеству и взаимодействию с музейными институциями по всему миру, начиная от музея Помпиду, Чикаго Art Institute. Мария, подскажите, Помпиду, Чикаго, Луи Виттон, музей Стедлика, безусловно, их тоже представители сегодня. Επίσης για τη συνεργασία της, του μουσείου μας και με άλλα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Είναι και το Μουσείο Πομπιδού και τα μουσεία στο Τσικάγο και άλλες πόλεις της Ευρώπης και όλου τον κόσμο. Θεωρούμε ότι αυτή η πλευρά της συνεργασίας μας είναι πολύ και τη δραστηριότητά μας είναι πολύ σημαντική. Со своей стороны я хочу поблагодарить всех, кто приезжает уже во второй раз на те мероприятия, которые здесь организовываем. Вот эти программы совершенно не харистин, что он у нас я дефтери порас, ты всегда лоси, ты сопеешь на номер. Может быть, Салоники это не такая очевидная культурная столица, как Лондон, Париж или Нью-Йорк. Пори и Салоники на мине не тосо мегали политистики, политизмики протегуса, осо инне и Нью-Йорк, и то Лондино, и то Париси. Но я за 3 года, которые пребываю здесь, приезжаю сюда регулярно, абсолютно искренне полюбила этот город. Но я за 3 года, это как настоящая шкатулка с драгоценностями. Здесь много чего можно увидеть. Поэтому моя активность и инициатива всегда направлена на то, чтобы поделиться этим опытом со своими друзьями-коллекционерами, а также с теми людьми, которые, я считаю, необходимо познакомиться с коллекцией воочию. Я думаю, что скопос
μου και ο σκοπός όλης της δραστηριότητάς μου είναι να προσευχήσω όσο περισσότερο γίνεται τους φίλους μου, τους γνωστούς μου, να δουν τη δουλειά μας, να γνωρίσουν ζωντανά τα έργα από τη συλλογή Κωνσταντίνου. Και еще один очень интересный такой момент, который я хотела рассказать, не упустить. Наверное, это будет любопытным журналистам. Και το τελευταίο είναι στο κατακλείδι, θα ήθελα να πω για ένα σημείο το οποίο μάλλον θα είναι ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους. В 26-м году в Салониках, была международная выставка. И Константин Мельников сделал свой павильон. Το 1926 στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μία έκθεση και υπήρχε μία διεθνής έκθεση και ο Μέλνικοφ είχε το δικό του περίπτερο. Остались у Марии архивные фотографии этого павильона. И Мария έχει τις φωτογραφίες αρχείου αυτού του περιπτέρου. История, каким образом Мельников попал в ряд архитекторов, которые здесь занимались. Он представлял советский павильон, естественно, это была конструкция советского павильона. Мельников εκπροσωπούσε την σοβιετική πλευρά της έκθεσης. Το περίπτερο είχε ήταν σοβιετικό και η Μαρία επίσης έχει και την ιστορία με ποιον τρόπο και πώς βρέθηκε ο Μέλνικοφ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Мы всерьез думаем о том, как бы этот павильон воспроизвести, потому что он, естественно, был разрушен, он был деревянным. Επειδή τώρα σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά πώς μπορούμε να ανακοινήσουμε αυτό το περίπτερο, γιατί είχε καταστραφεί, ήταν ένα ξύλινο κατασκεύασμα και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Так что жизнь в Салониках культурная кипела во все времена. Οπότε δεν είναι μόνο τώρα, αλλά και πριν 100 χρόνια η Θεσσαλονίκη ήταν όντως πολιτισμική πρωτεύουσα και η ζωή ήταν πολύ έντονη. Ну что, наверное, на этом я буду передавать слово дальше, не буду злоупотреблять время и внимание. Мария, вам, да, наверное? Εδώ τελειώνω και να δώσω τον λόγο τώρα σε ποιον, στη Μαρία, Дорогие друзья, коллеги, очень приятно мне здесь присутствовать. Во-первых, потому что Попов для меня тоже любимый художник. И у нас в семье тоже ее все называют Любочка. Сын Закаспарис. Και στην οικογένειά μας επίσης την λέμε Любочка. Вот, поэтому эта выставка для нас очень какая-то важная и родная. Γι' αυτό η έκθεση, αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική несмотря, για μας. Да, несмотря на то, что на ней представлена только часть коллекции Костяки. Παρόλο ότι στη σημερινή έκθεση παρουσιάζεται μόνο ένα μέρος της συλλογής Κωνσταντίνου. А другая часть находится в Третьяковской галерее. Ενώ το δεύτερο μέρος βρίσκεται στην Третьяковской. Наверное, все прекрасно знают, что когда эту коллекцию Карла Георгия Дионисовича делили, то Костаки все время говорил: возьмите вот эту работу, это лучшая работа Поповой, возьмите эту работу, это лучшая работа Малевича и так далее. Και όταν διαχώριζαν τη συλλογή Κωστάκη σε δύο μέρη, ο Γεώργιος Κωστάκης πάντα έλεγε: πάρτε αυτό το έργο, είναι το καλύτερο της Ποπόβας. Και αυτό και αυτό πάρτε, είναι το καλύτερο του Μαλιέβιτς. Вот тут был какой-то необыкновенный патриотизм Георгия Дионисовича, патриотизм к русскому авангарду. Ήταν ένα μέρος του πατριωτισμού που είχε ο Κωστάκης προς την ρωσική πρωτοπορία. Вот лично для меня он на самом деле не просто коллекционер великий, он один из героев русского авангарда. Για μένα δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες, αλλά είναι ένας ήρωας της ρωσικής πρωτοπορίας. Так что та выставка, которую мы сегодня все увидим, она сама по себе очень ценна, конечно, несомненно. Έχει ανεκτήμητη
αξία η σημερινή έκθεση, την οποία θα δούμε σε λίγο. Но она может быть еще вступлением к той выставке, которая, может быть, я надеюсь, будет объединять коллекцию Костяки московскую и из Салоника. Она ελπίζω ότι η σημερινή έκθεση θα παίξει ρόλο μιας εισαγωγής προς την επόμενη, στην επόμενη έκθεση, η οποία θα ενώνει και τα δύο μέρη, και της Θεσσαλονίκης και της Μόσχας. Мне кажется, что вот наша задача сделать такую выставку не только, чтобы показать, какая великая художница была Любовь Попова. Ο σκοπός μας είναι όχι μόνο να δείξουμε πόσο μεγάλη ζωγράφος, πόσο μεγάλη καλλιτέχνης ήταν η Любовь Попова. Но и сделать эту выставку в память Георгия Дионисовича. Αλλά να κάνουμε αυτή την σημερινή μας έκθεση εις μνήμη του Γεωργίου Κωστάκη. Роль которого в русской вот, культуре вообще до сих πορ не оценена. Ο ρόλος του οποίου στον ρωσικό πολιτισμό μέχρι στιγμής δεν έχει εκτιμηθεί δε όντως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και από μένα. Добрый день. Θα είμαι σύντομη γιατί οι προηγούμενοι ομιλητές νομίζω κάλυψαν όλα τα πεδία ενδιαφέροντος και σχετικά με το μουσείο γενικότερα και σχετικά με τη συγκεκριμένη έκθεση. Я буду кратко, потому что я думаю, что предыдущие выступающие уже отметили все вопросы, которые касаются не только работы музея, но и организации сегодняшней выставки. Είναι γεγονός ότι με την Κριστίνα Κρασιάνσκαια έχουμε συζητήσει εδώ και συζητούμε εδώ και δύο χρόνια περίπου την διοργάνωση αυτής της έκθεσης. Это факт, что мы с госпожой Кристиной Краснянской вот уже на протяжении двух лет обсуждаем организацию и проведение такой выставки. Και θέλω να την ευχαριστήσω και εγώ για όλη την βοήθεια, και την επιμελητική βοήθεια και την οργανωτική βοήθεια. Και я хотела бы поблагодарить от своего имени ее также за ту помощь, за ту поддержку, которую она оказала музею и в организационном плане, и в плане кураторском. Και θέλω φυσικά να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΟΜΟΣ, τον πρόεδρο, τον Ανδρέα Τάκη, που είναι δίπλα μου, για την υποστήριξη όλων αυτών των σχεδίων που σας περιέγραψε προηγουμένως η Κριστίνα. И также хотела бы поблагодарить от своего имени весь совет директоров организации МОМОС за их поддержку и за все те мероприятия, о которых уже до меня упомянула госпожа Краснянская. Στην έκθεση αυτή θα δείτε και πολλά κείμενα. В этой выставке вы не только увидите работы, но и познакомитесь с большим количеством текстов. Που θα βοηθήσουν νομίζω τον καθένα, ακόμα και αυτόν που δεν είναι καθόλου εξοικειωμένος με το έργο της Попова. Которые помогут всем тем, которые пришли познакомиться с работами Любови Поповой, и они могут даже не являться специалистами в этой области, но благодаря этим текстам они познают сущность ее работы. Και θα φύγουν από την έκθεση έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της τόσο σημαντικής καλλιτέχνης. И после того, как они покинут стены нашего музея, им будет намного легче благодаря этим текстам представить себе, кто была такая Любовь Попова и чем она занималась и какова ее роль в авангарде. Θέλω να πω ότι η Любовь Попова ήταν μια πάρα πολύ γενναία γυναίκα. Любовь Попова была очень мужественная женщина. Από πολύ μικρή, σε πολύ νεαρή ηλικία, άρχισε να πειραματίζεται, ταξίδευσε πολύ στην Ευρώπη, στην Γαλλία, στην Ιταλία. Она с молодых лет начала экспериментировать. Она много путешествовала по Европе. Она была в Италии, она была во Франции. Και πέρασε στην κυριολεξία μέσα από τον σκληρό πυρήνα όλων των κινημάτων της ρωσικής πρωτοπορίας. И
она прошла, скажем так, через самое ядро всех тех течений, которыми был на тот момент представлен русский авангард. Και αν δεν έφευγε τόσο νέα από την ζωή του 1924, θα είχε σίγουρα και άλλες δημιουργικές ιδέες, αλλά από την άλλη, νομίζω πως το 1924 είναι μια χρονιά που οι καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας ακόμα μπορούσαν να δώσουν όλο τους τον εαυτό, μετά αυτό άρχισε σιγά σιγά να μειώνεται. Она, к сожалению, ушла из жизни очень молодая, в 1924 году. К сожалению, она могла бы еще столько много идей, творческих идей, привнести в русский авангард. Но, с другой стороны, хотелось бы отметить, говорит госпожа Мария, о том, что 1924 год – это тот год, когда русский авангард, художники, авангардисты могли еще свободно творить. К сожалению, затем эта возможность становилась все меньше и меньше. И Попова не ήταν μόνο ζωγράφος, ήταν και παιδαγωγός, ήταν και σχεδιάστρια, σχεδίασε υφάσματα, ασχολήθηκε με το γραφιστικό σχεδιασμό, με τα σκηνικά και τα κοστούμια και όλα αυτά περιγράφονται στην έκθεση. Είναι η τελευταία δημιουργική της περίοδο αυτή. Хотела бы отметить, что Любовь Попова – это не только художник, это и педагог, это и дизайнер. Мы все знаем о тех сценических образах, о костюмах, которые она разрабатывала для театральных представлений. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ιστορικούς τέχνες και τους επιστήμονες που μας βοήθησαν όχι μόνο στο να γίνει πράξη αυτή η έκθεση, αλλά και στον σημαντικό κατάλογο που τη συνοδεύει. Экспертов, историков искусства, искусствоведов, которые помогли нам не только воплотить в жизнь эту выставку, но и создать такой красочный, яркий каталог, который эту выставку сопровождает. Тон Андрей Сарабьян, физика, что на первых задачах, это он лого, да? Господина Андрея Сарабьянова, которому я предоставлю потом слово. Извините, я забыла, что он уже выступил. Алики Костаки, и горе ту Йоли Костаки. Госпожа Алики Костаки, дочери господина Костаки. Που μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή στον κατάλογο με αναμνήσεις από την εποχή που ο πατέρας της αναζητούσε τα έργα της Την Κριστίνα Λόγερ που είναι εδώ μαζί μας και μας έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο σχετικά με την τέχνη που βγαίνει στη μαζική παραγωγή. Подарила такой текст о искусстве, которое входит в массовое, скажем так, производство. Την Νατάλια Γκάσκινα, που χαίρομαι πάρα πολύ που είναι πάλι μαζί μας, η οποία υπήρξε πολύ σημαντική σύμβουλος σε αυτή την έκθεση και στον κατάλογο δημοσίευμα ένα κείμενο της σχετικά με την εκπαίδευση. Также хотела бы поблагодарить госпожу Наталью Адаскину, которая являлась советником при подготовке и воплощении в жизнь этой выставки и ее текст, также на ее обращение по поводу по вопросам образования и искусства также находится на страницах нашего каталога. Хочу поблагодарить тους συλλέκτες που ενίσχυσαν την έκθεση αυτή, την Ειρήνα Πράκτημα και τον Ταμάς και η Βέτα Μαρασέρο. Также хотела бы поблагодарить тех коллекционеров, которые внесли свой вклад в организацию этой выставки и предоставили работы со своей коллекции.
και φυσικά όλους τους διαπαιτείς ιστορικούς τέχνες και ειδικούς της ρωσικής πρωτοπορίας που είναι εδώ μαζί μας και που στη συνέχεια, μετά τη λήξη αυτής της συνέντευξης τύπου, θα μιλήσουν μαζί μας σε ένα στρογγυλό τραπέζι, σε μια συζήτηση για το έργο της Ποπόβα. Также всех искусствоведов, историков искусства, экспертов живописи, которые сегодня находятся вместе с нами, рядом с нами, и которые по окончанию этой пресс-конференции будут участвовать в обсуждении во время проведения круглого стола. Джон Болл. Господин Джон Болл. И Николета Мислер. Госпожа Николета Мислер. Και βεβαίως μαζί μας είναι και πάρα πολλοί άλλοι σημαντικοί φίλοι και μελετητές της ρωσικής πρωτοπορίας από τη Ρωσία και από το εξωτερικό. Я с радостью приветствую всех наших друзей, искусствоведов, историков искусства, как с Российской Федерации, так и из-за рубежа, которые опять вместе с нами сегодня разделяют нашу радость. Θα κλείσω πάλι με ευχαριστίες. Θέλω να τονίσω πάρα πολύ την σημαντική βοήθεια της συνεπιμελητριάς μας της Αγγελικής Χαριστού. Хотелось бы за завершение еще и поблагодарить от всего сердца нашу помощницу, которая внесла кураторский вклад, госпожу Ангелики Харисту. Харисту. И хочу поблагодарить и тους δύο архитектонες που ήρθαν από τη Μόσχα, τον κύριο Γάς και την Άντια Κορβούτ. Также поблагодарить и поприветствовать двух архитекторов, которые приехали специально на нашу выставку из города Москва. Θα δείτε την αρχιτεκτονική μελέτη, τις κατασκευές και την μουσιολογική μελέτη που έκαναν και θα καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η προσφορά τους αυτή την έκθεση. Вы увидите как архитектурное исследование работу, так и музейное исследование и поймете, насколько важна их роль, этих двух архитекторов, в организации нашей сегодняшней выставки. Είναι ένα κοινό ρωσικό και ελληνικό έργο η έκθεση αυτή και οι δύο ομάδες συνεργάστηκαν, η ρωσική και η ελληνική, συνεργάστηκαν εξαιρετικά. Είμαστε νομίζω πλέον φίλοι σε όλα τα επίπεδα, από το γραφείο τύπου και τις δημόσιες σχέσεις μέχρι τις κατασκευές. И хотелось бы отметить и подчеркнуть важность того, что эта выставка – это общая заслуга, общий результат как российской, так и греческой стороны. И мы за это время стали друзьями, даже сказать можно родственниками, как все представители, например, пресс-службы двух сторон, обеих сторон, так и те, кто создавал палочку за палочкой эту выставку, картина за картиной. Поэтому хотелось бы поблагодарить всех и сказать, что эта выставка нас очень объединила. Я благодарю вас, благодарю всех присутствующих. Thank you all for staying with us. You can enjoy the exhibition and this preview. As said, for press material, please contact us. The official opening is tomorrow at 8 o'clock here, and yes, of course. but before leaving the room, if there are any questions, we can help you with this. Και ζητούμε και συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και ξένα τεχνικό πρόβλημα που θα το καλύψουμε για το Open Talk στη συνέχεια. Μπορούμε να δούμε την έκθεση, αύριο είναι τα επίσημα εγγένεια. Απλά πριν περάσουμε στην έκθεση, στις 8, πριν περάσουμε στην έκθεση, αν υπάρχουν τυχόν ερωτήσεις. Θα ρωτήσουμε λίγο αν η έκθεση είναι ανοιχτή εκτός των οικαστικών. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ στην κυρία Τσαντσάνου, τη οποία το όνομα γράφτηκε και λάθος, θα με το ξέρω. Σας το γράψαμε το σίγμα της χρόνου, το πρόσεξα. Αν θα είναι λοιπόν η καστική έκθεση εκτός των τις μέρες των επίσημων εγγενείων αύριο, στις 8, για το ευρύ κοινό και όχι μόνο για τον εικαστικό κόσμο. Ναι, περιμένω απάντηση. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης ουσιαστικά. Πρώτα απ' όλα αύριο, ακριβώς επειδή γιορτάζουμε αυτή την ημέρα, η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί. Και τα επίσημα εγγένεια θα γίνουν στις 8. Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι το ωράριο λειτουργίας του μουσείου. Δηλαδή, Τρίτη
με Σάββατο, Τρίτη με Κυριακή 10 με 6, εκτός από την Πέμπτη που το μουσείο είναι ανοιχτό 10 με 10. Our friend here asked about the opening hours and days actually of the exhibition. Tomorrow it's going to be the first day of the exhibition and the museum will be open from 10 o'clock. The official opening, as said, is at 8 o'clock in the evening, but we are celebrating, so we let people come from early in the morning and with free entrance. But the opening hours and days of the exhibition are the opening days and hours of the museum, which are from Tuesday to Sunday, 10 till 6 o'clock, and every Thursday, 10 to 10. With people. Речь шла о том, что сегодня мы познакомимся с работами выставки, но официальное открытие завтра в 8 часов. Еще раз организаторы попросили прощения за техническую проблему с переводом, за то, что время было задержано, и перевод был не синхронный, а последовательный. Во время работы круглого стола эта ошибка, этот недочет будет исправлен. И приглашают всех завтра. С 10 часов будет работать выставка. Официальное открытие выставки 8 часов. А затем выставка будет работать по расписанию, по тому графику, по которому работает и наш музей. Σήμερα θα ήθελα να σταθώ σε κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Σαραβιάννη, ότι η συλλογή Κωστάκη, όπως καλά γνωρίζουμε, είναι διανεμημένη στα δύο, στο Κρατικό Μουσείο Συγγνώμης Τέχνης και στην Πινακοθήκη του Εκτακόφ. Εξέφρασε την ευχή κάποια στιγμή το κοινό της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα το ελληνικό φιλότεχνο κοινό να έρθει σε επαφή και με εκείνο το κομμάτι, το οποίο βρίσκεται στην Ρωσία. Έχουν γίνει κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με την Πινακοθήκη Τρετιακόφ, έχουν δρομολογηθεί κάποιες εξελίξεις για το μέλλον. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Δηλαδή, υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο στο άμεσο μέλλον κάποια στιγμή το ελληνικό κοινό να δει και αυτό το κομμάτι της συλλογής? Вопрос состоит в следующем, что, как нам уже сказал господин Сарабьянов, выставка коллекции Костаки состоит из двух частей. Первая часть находится здесь, в Музее современного искусства в Салоне, а вторая часть находится в Третьяковской галерее. И есть ли какие-то намеки, планы на то, чтобы и греческая... Греческие любители искусства, жители города Салоники, познакомились с какими-либо работами, которые находятся в Москве, в Третьяковской галерее, чтобы есть ли в планах на ближайшее будущее некоторые работы из коллекции Костаки, которые находятся в Москве, были привезены сюда, в Салоники, и выставлены для широкой общественности? Ну, безусловно, это одна из частей нашего сотрудничества, нашей работы. Как я уже сказала в своей речи, безусловно, коллекция может рассматриваться как единое целое, только когда она будет показана двумя музеями одномоментно. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας και όπως έχω ήδη πει στην ομιλία μου, ότι η συλλογή Κωστάκη ως ένα ενιαίο κομμάτι, ως μία ενιαία έκθεση, ολοκληρωμένη έκθεση, μπορεί να γίνει μόνο όταν και όταν έργα και των δύο συλλογών θα είναι μαζί, όταν μπορούμε να τα δούμε αυτά τα έργα μαζί. Και γίνονται κάποιες συζητήσεις επί αυτού του θέματος. Планы выставочной политики входит обязательно привоз сюда, в Салоники, разных работ художников-авангардистов. Στα σχέδια μας είναι να φέρουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη κάποια έργα των Ρώσων, ζωγράφων της ρωσικής πρωτοπορίας. В том числе из музеев региональных. Да, порой даже люди, которые живут в Москве и в Санкт-Петербурге, не всегда доезжают.
Και μεταξύ αυτών των έργων θέλουμε να φέρουμε και κάποια έργα από περιφερειακά μουσεία της Ρωσίας, εκεί που κάποιοι που μένουν μόνιμα στη Μόσχα δεν μπορούν να πάνε και να δουν αυτά τα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, και έργα αυτά βρίσκονται σε μουσεία της ρωσικής περιφέρειας. Тем не менее, в этих музеях зачастую находятся настоящие шедевры. Όμως αυτά τα μουσεία που βρίσκονται μακριά από τη Μόσχα μπορούμε να βρούμε κάποιες φορές ολόκληρους θησαυρούς, καλλιτεχνικούς θησαυρούς. Прелесть, скажем, базового материала этой коллекции музея дает возможность показывать русский авангард, не только те работы, те вещи, которые были в коллекции Георгия Денисовича, но и работы этого направления. То музей, из других коллекций. То музей, мори, и преби, на ине базе, на дихнуме эрга русских протопориас, охи мон апо ти силоги Костаги, ала ке апо алле силогес, και από άλλα μουσεία τα οποία βρίσκονται όχι μόνο στη Μόσχα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας. Αν είναι αυτή η απάντηση στην ερώτησή σας. Екатерина Лагнер, онлайн-издание Russian Art Focus. У меня вопрос к госпоже Марии Цанцановне по поводу работы Любови Поповой «Беспредметная композиция» 1918 года. Как мы все знаем, в прошлом году музей «Ростовский Кремль» провел экспертизу своих фондов и объявил, что эта работа еще в 70-х годах попала из фондов музея в коллекцию Костаки, а в музее осталась ее копия. В связи с этим у меня вопрос. Обращалась ли российская сторона к вашему музею с какими-либо официальными запросами по поводу этой работы? Ведутся ли какие-то переговоры? И какова официальная позиция вашего музея по этому вопросу? Του 1918, работа как называется, беспредметная композиция. Беспредметная композиция στα ελληνικά, πρέπει να ξέρετε πώς λέγεται αυτό το έργο. Λοιπόν, μη αντικειμενική σύνθεση λέγεται αυτό το έργο, το οποίο στη δεκαετία του 70 βρέθηκε στη συλλογή Κωστάκη από το Ρωσικό Μουσείο της πόλης του Ροστόφ. Και τώρα στη συλλογή Κωστάκη υπάρχει πρωτότυπο έργο, ενώ στο μουσείο βρίσκεται το αντίγραφο. Και η ερώτηση αποτελεί